σε μια ψαροταβέρνα, απολαμβάνοντας το ουζάκι με άφθονους μεζέδες και φυσικά τα νόστιμα φρέσκα ψαρικά που φέρνουν κάθε πρωινό οι ψαράδες. Για όσους διαθέτουν σκάφος, η σύγχρονη μαρίνα της Πλαταριάς είναι το ιδανικό απάνεμο καταφύγιο σε πολύ προσιτές τιμές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν μόνιμα το σκάφος τους στην Πλαταριά και ασχολούνται με το χόμπι τους, το ψάρεμα. Όποιος πάλι δεν διαθέτει σκάφος, αλλά θέλει μια φορά να ζήσει την εμπειρία της ιστιοπλοείας, υπάρχουν επαγγελματικά σκάφη charter με καμπίνες, κουζίνες και όλα αυτά που μπορείτε να τα νοικιάσετε μαζί με τον skipper, τον καπετάνιο. Βρείτε ντόπιους που δεν έχουν το γρήγορο κέρδος κατά νου, αλλά την ολοκληρωμένη ευχαρίστηση του επισκέπτη. Εδώ λοιπόν στην Πλαταριά, που σε πείσμα των καιρών παραμένει ένα παραδοσιακό ψαροχώρι, γευτήκαμε εκπληκτικές γεύσεις στην ψαροταβέρνα του Κοκόσι. Ήρθατε στην Πλαταριά. Λέγομαι Άννα Αναστασίου. Σας καλωσορίζω στην ψαροταβέρνα Κοκόσι. Θα σας μαγειρέψουμε σήμερα ένα ψάρι, το λαβράκι, που είναι σπεσιαλιτέ του μαγαζιού μας, της ψαροταβέρνας Κοκόσι, γεμιστό. Με πολύ απλά υλικά, πολύ εύκολα, που βρίσκονται νομίζω σε κάθε σπίτι. Αν θέλετε, μπορώ να ξεκινήσουμε να το παρασκευάζουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε λεμονάκι, ντομάτες, μαϊδανός, σκόρδο πολτοποιημένο, ημίχοντρο αλάτι, λευκό κρασί, ελαιόλαδο και φυσικά το ψαράκι μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Στρώνουμε. Βεβαίως, συγγνώμη, έχουμε στρώσει στο τεψί αλουμινόχαρτο και αμέσως από πάνω λαδόκολα. Πάνω από τη λαδόκολα θα βάλουμε το λεμονάκι κατά σειρά. Θα εξαρτηθεί κατά πόσο μεγάλο είναι το ψάρι
για να δούμε πόσα λεμονάκια χρειαζόμαστε και πόσο μεγάλο τεψάκι. Λοιπόν, έχουμε στρώσει το λεμονάκι. Παίρνουμε το ψαράκι μας, το βάζουμε κατά μήκος από το λεμόνι. Παίρνουμε το αλατάκι το ημίχοντρο. Το αλατίζουμε πολύ καλά. Και από τις δύο πλευρές παίρνουμε το σκορδάκι, το αγκαλιάζουμε με το ψάρι, ξανά από τις δύο πλευρές. Ο καθένας θα εξαρτηθεί κατά πόσο θέλει το αλάτι και κατά πόσο αγαπά το σκόρδο. Λοιπόν, τις ντοματούλες δεν θα τις βάλουμε από πάνω, θα βάλουμε δύο κομμάτια μέσα στην κοιλιά. Μαζί με λίγο μαϊδανό. Πάρουμε το ελαιόλαδο. Νομίζω ότι είναι αρκετά απλό και πάρα πολύ γευστικό. Θα το δοκιμάσετε και θα δείτε. Την υπόλοιπη ντομάτα που μας έμεινε θα τη βάλουμε στη ραφή που έχουμε χαρακώσει στο ψάρι, όποιο ψάρι και αν είναι αυτό, αρκεί να είναι μαλακό ψάρι. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία με συναγρίδα. Πάρα πολύ ωραίο. Το καλύτερο βέβαια είναι η στήρα που αφήνει πάρα πολύ ωραίο ζωμό. Ξαναρίχνουμε λίγο λαδάκι. Και στο τέλος ελάχιστο κρασί. Όπως βλέπετε έχω αφήσει το μισό στο ποτηράκι. Λοιπόν, αυτό είναι όλο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι ζωμό θα βγάλει. Δεν προσθέτουμε νερό, δεν προσθέτουμε τίποτε. Κλείνουμε την λαδόκαλο καταρχάς, τελείως. Παίρνουμε το αλουμινόχαρτο. Το ξανακλείνουμε. Να κλείσει σχεδόν αεροστεγός, ώστε το ψάρι να ψηθεί με το ζωμό του και με την πολύ λίγη βοήθεια που του δώσαμε. Το ψάρι αυτό το συγκεκριμένο είναι γύρω στο 1,5 κιλό. Θέλει γύρω στη μισή ωρίτσα με 35 λεπτά. Θα το δείτε, θα το ανοίξετε και θα το δείτε. Ο ζωμός, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο ζωμός να μείνει στο ψάρι. Να μην τρυπήσουμε το αλουμινόχαρτο και να μας φύγει. Αν θέλουμε, μπορούμε από το ζωμό αυτό ή να συνοδεύσουμε λαχανικά ή να το αφήσουμε σαν σάλτσα ψαριού. Και πάμε κατευθείαν στο φούρνο. Λοιπόν, μέχρι να γίνει το ψαράκι μας, θα σας ετοιμάσω μια πολύ ωραία αγαπημένη σαλάτα του μαγαζιού της ψαροταβέρνας Κοκόση. Είναι καλοκαιρινή και την αγαπάνε οι πελάτες μας πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε καλοπλημένο μαρούλι. Θα μου επιτρέψετε βέβαια να χρησιμοποιήσω και τα χέρια μου στο τέλος. Έχουμε φρέσκια ντομάτα. Μαϊδανό ψιλοκομμένη με μαϊδανό και πληγούρι. Έχουμε ρίξει λαδάκι, μιλόξιδο και λίγο αλατάκι.
έχουμε αφήσει να φουσκώσει όλη τη νύχτα. Λοιπόν, το παίρνουμε και το βάλουμε πάνω στο μαρουλάκι. Πριν όμως βάλουμε την ντομάτα πάνω στο μαρουλάκι, θα έχουμε ρίξει το αλατάκι μας. Το πιπεράκι, το κόκκινο, δεν είναι καυτερό. Το μυλόξιδο, ελάχιστο. Λαδάκι, ελαιόλαδο πάντα. Θα μου επιτρέψετε να ανακατέψω για να πάρει το λαδάκι παντού. Λοιπόν, παίρνουμε την ντοματούλα με το πληγούρι, το μαϊδανό, και το σκορπάμε. Πάνω από το μαρούλι, αυτομάτως θα πάρει γεύση και το μαρουλάκι, αλλά βέβαια χρειάζεται και την προεργασία που έχουμε κάνει. Μην το βλέπετε πολύ, το θέλει. Πιπεριά πράσινη, κατά προτίμηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βέβαια και ό,τι άλλο χρώμα θέλετε. Εγώ προτιμώ την πράσινη. Κρεμμυδάκι, μέτρια κομμένο. Όχι χοντρό, όχι ψηλό. Μέτρια κομμένο. Ελίτσες, ροδέλα. Είναι πάρα πολύ δροσερή, νόστιμη. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το γιαουρτάκι μας, που ξανά με τα ίδια υλικά, όπως βλέπετε, με το λαδάκι, το πιπεράκι και το μυλόξιδο, έχει γίνει μία κρεμούλα. Έχει πάρει το χρώμα το ροζέ, που αφήνει το πιπεράκι το κόκκινο, και το απλώνουμε πάνω από τη σαλατούλα. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με όλα τα υλικά. Και είναι πάρα πολύ δροσερή για το καλοκαίρι. Ελαιόλαδο ξανά λίγο. Εσείς βέβαια θα χρησιμοποιήσετε όσο εσείς νομίζετε. Και λίγο αλατάκι και λίγο κόκκινο πιπέρι. Όσο και αν σας φέρνετε για το καλοκαίρι περίεργο το κόκκινο πιπέρι, τόσο του πάει. Αφήνει μια πάρα πολύ ιδιαίτερη γεύση. Λοιπόν, καλή σας όρεξη. Και με αυτές τις υπέροχες εικόνες σας καληνυχτίζουμε μέχρι τον επόμενο προορισμό μας.